Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο Μήμα Σας, εδώ όπου τα εύκολα τα κάνουμε απλά, τα δύσκολα εύκολα και η σημερινή μας συνταγή είναι μια συνταγή που κανένας, μα κανένας, δεν μπορεί να πει όχι. Εκτός αν δεν σας αρέσει το τυρί. Γιατί θα κάνουμε τις απόλυτες κασερόπιτες. Πανεύκολη συνταγή, μια συνταγή που μπορείτε να τη φτιάξετε, να τη δώσετε στο παιδάκι σας, να την πάρετε στο σχολείο, μια συνταγή που μπορείτε να τη φτιάξετε εσείς ο ίδιος ή η ίδια και να την πάρετε στο γραφείο, γενικά μια συνταγή για όλες τις ώρες, για όλες τις περιστάσεις. Πάμε να δούμε πώς φτιάχνετε. Κασερολάκι, θα φτιάξουμε μία μπεσαμέλ. Λοιπόν, ανάβουμε τη φωτιά μας μέτρια προς χαμηλά. Μέσα στο κασερολάκι θα ρίξουμε βούτυρο. Τέλεια. Αφήνουμε το βούτυρο να λιώσει. Το βούτυρο μας έλειωσε και πάμε να ρίξουμε μέσα το αλεύρι. Σύρμα χυρός, ανακατεύουμε και ρίχνουμε μέσα το γαλατάκι που καλό θα είναι να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να μας κόψει το βρασμό. Το ρίχνουμε σιγούλια. Βλέπετε, κοιτάξτε εδώ πέρα μια ωραία κρεμούλα που έχει γίνει. Αυτό θέλουμε ακριβώς. Μια ωραία κρεμούλα όπου όταν θα την τρώμε θα έχει γεύση τυριού, γεύση κασέρι. Τελειώσαμε το γαλατάκι μας. Κοιτάξτε τι ωραίο, ούτε σβόλους μέσα στην μπεσαμέλ, ούτε τίποτα. Έχουμε πάρει πτυχίο. Λοιπόν, αλατάκι, λίγο, όχι πάρα πολύ, γιατί θα βάλουμε το κασέρι μέσα. Και φυσικά πιπέρι. Ανακατεύουμε να πήξει λίγο η μπεσαμέλ μας και να ψηθεί και το αλεύρι, για να μην έχουμε γεύση αλευριού όταν απολαμβάνουμε αυτή την υπέροχη κασερόπιτα. Βλέπετε, έχει ξεκινήσει και πίζει. Λίγο ακόμα θέλει. Η μπεσαμέλ μας, όπως βλέπετε, έχει πήξει, έχει γίνει εξαιρετική. Σβήνουμε τώρα τη φωτιά και προσθέτουμε μέσα τριμμένο κασέρι. Με σβηστή φωτιά, έτσι. Και ανακατεύουμε. Σιγά. Και τώρα πιο γρήγορα. Και έχουμε μία ηρένια μπεσαμέλ. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη την μπεσαμέλ να κρυώσει λίγο. Και πάμε να δούμε τα φύλλα που θα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε τις κασερόπιτές μας. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη συνταγή θα χρειαστούμε φύλλα σφολιάτας στην άκρη αυτά. Παίρνουμε λοιπόν ένα φύλλο σφολιάτας, τέλεια, και κόβουμε το φύλλο μας σε 4 ίσα μέρη. Αλλά και ακριβώς ίσια να μην είναι, δεν πειράζει. Θα σας πω πάρτε χάρακα. Λοιπόν, το βλέπετε, κάνουμε 4 ωραία κομματάκια. Τώρα, με ένα πιρούνι, γιατί δεν θέλουμε να φουσκώσει πάρα πολύ, αρχίζουμε και τρυπάμε τα φύλλα μας. Με ένα πιρουνάκι. Και εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, παίρνουμε κουταλάκι, παίρνουμε την μπεσαμέλ μας και τη βάζουμε στο κέντρο. Μόνο στο κέντρο του κάθε φύλλου. Τέλεια. Τώρα, θα λείψω με το δάχτυλό μου γύρω-γύρω με λίγο νεράκι. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα θα τις κάνουμε, παιδιά. Θα βγάλουμε 4 κασερόπιτες στο άψε σβήσε. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα, κι άλλο κασέρι. Είπαμε, κάνουμε κασερόπιτα. Θέλουμε μπόλικο κασεράκι. Οπότε, μία φέτα εδώ και άλλη μία. Μένα μου αρέσει το κασέρι, οπότε θα παίξω διπλό κασέρι. Τέλεια. Κάναμε κάτι δύσκολο, δεν νομίζω. Τώρα, πάμε να πιάσουμε αναχείρας το δεύτερο φύλλο μας, που έχει μέσα η συσκευασία, και κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, απλά με τη διαφορά ότι δεν θα βάλουμε γέμιση, γιατί στην ουσία αυτό το φύλλο θα το χρειαστούμε για το καπάκι των κασερόπιτών μας. Τέλεια. Παίρνουμε το ένα φύλλο, σκεπάζουμε εδώ την κασερόπιτά μας την πρώτη, πιέζουμε καλά τις άκρες
τις κλείσαμε. Τώρα, πάμε να τις ομορφύνουμε λιγουλάκι. Τι κάνουμε, τις διπλώνουμε προς τα μέσα, τις άκρες. Βλέπετε, εδώ πέρα. Να γίνουν ωραίες, τεχνιδιάρικες, να χωράνε και σε, πώς το λένε, να χωράνε και σε μια συσκευασία, σε ένα ταπεράκι. Έτοιμη πρώτη. Πάμε για τη δεύτερη. Λοιπόν, τις κλείσαμε και τώρα πώς συνεχίζουμε. Τα ψάκια του φούρνου με λαδοπολά. Μεταφέρουμε τις πίτες μας στο ταψί. Όμορφα και ωραία. Και τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι με ένα πινελάκι να αυγώσουμε την επιφάνεια της κάθε πίτας για να πάρει ωραίο χρώμα. Και αν θέλουμε, μπορούμε να πασπαλίσουμε με ωραίο σουσαμά. Τέλεια. Λοιπόν, προθερμασμένος ο φούρνος μας στους 190 βαθμούς στον αέρα, έτσι, μόνο αέρα της φωλιάτα, και θα ψήσουμε για 30 με 35 λεπτάκια μέχρι να πάρει ωραίο χρυσαφή χρώμα η κασερόπιτά μας και να γίνει μούρια. Και από σήμερα, φίλες και φίλοι, λέω εδώ στα τσουλομαγειρέματα να το κάνω τυροπιτάδικο, γιατί πραγματικά κοιτάξτε πόσο όμορφες κασερόπιτες φτιάξαμε. Έχουν πάρει ένα πολύ ωραίο χρυσαφή χρώμα, δεν έχουν φουσκώσει πάρα πολύ, γι' αυτό και τις τρυπήσαμε με το πιρουνάκι. Και αυτό που θέλω να δούμε τώρα είναι από κάτω πώς έχει ψηθεί. Γιατί είναι πολύ βασικό για αυτή η συνταγή. Βλέπετε πόσο ωραίο χρυσαφή χρώμα έχει πάρει και η κάτω επιφάνεια της πίτας μας. Είστε έτοιμοι να δούμε τι γίνεται μέσα? Πάμε. Και κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Το βλέπετε? Κοιτάξτε μέσα πόσο ωραία έχει λιώσει το κασέρι. Βλέπετε εδώ πέρα, δεν κρύβουμε τίποτα, στα δείχνουμε όλα, γιατί θέλουμε να... Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Γιατί θέλουμε να τη φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Πόσο ωραία έχει ψηθεί η σφολιάτα και πάνω, μέσα ο αέρας που έχει μπει, έχει δημιουργήσει υδρατμούς και γι' αυτό το λόγο έχουμε και αυτό το λιώσιμο μέσα στην κασερόπιτά μας. Εντάξει, το πήγα πολύ μπροστά, δηλαδή την εξήγηση, έφτασα σε επίπεδα σεμιναρίου, αλλά δεν πειράζει, σεμινάριο κάναμε και εδώ. Μισή ο μπαμπάς, μισή η μαμά και άλλο μισό το παιδί για το σχολείο. Και το άλλο μισό για τον Τζούλη στην υγειά μας. Η μπεσαμέλ έχει γίνει κρέμα μέσα στην πίτα, οπότε έχουμε μία αλία υφή. Το τυράκι μέσα, η γραβιέρα που βάλαμε, τις έξτρα δύο φέτες, τις καταλαβαίνεις και αυτές έχουν δώσει μία ωραία υφή τυριού που το καταλαβαίνεις ότι έχεις βάλει και κομμάτια τυρί μέσα. Σφολιάτα είναι σφολιάτα, οκ. Okay. Ένα βουτυρένιο φύλλο που πάντοτε είναι νόστιμο. Και παιδιά, είδατε ότι με λίγα υλικά καταφέραμε και φτιάξαμε μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία πίτα. Έτσι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Like, share και subscribe, παιδιά. Να το δούνε κι άλλοι άνθρωποι αυτή η συνταγή. Πρέπει να τη δοκιμάσετε. Από εμάς, φιλάκια πολλά, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Πόσο μου τις πάει όταν τις τσιράει το βούτυρο και δεν έχει λιώσει το βούτυρο. Είναι, δηλαδή σε κοροϊδεύει το βούτυρο, σου λέει, α, εγώ λιώσει, αλλά δεν έχω λιώσει. Δηλαδή είναι φάση για τη φάσκη. Ή λιώσε και τσιρτσίρισε, ή μη λιώσει και μην κάνεις τίποτα. Ρε βούτυρε.